Βρισκόμαστε εδώ στο αεροδρόμιο στο Ελληνικό για να, στον Αερολιμένα για να υποδεχτούμε την αποστολή που έρχεται από τη Μαδέιρα που συμμετείχαν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Εγώ είμαι η πρόεδρος της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Αθλητών με Αναπηρίες και τον αθλητή μας τον Ιμπραήμ, ο οποίος συμμετείχε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στους αγώνες κολύμβησης. Ο Ιμπραήμ είναι από τους αθλητές που έχουμε ενσωματώσει στην ελληνική ομάδα μέσω του προγράμματος Αγκίτος. Αυτό το πρόγραμμα είναι με τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή, είναι στα πλαίσια της ενσωμάτωσης των προσφύγων με τους αθλητές μας, είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα το ελληνικό πρόγραμμα και ο Ιμπραήμ είναι ο αθλητής που μας έχει κάνει περήφανος, που παρήλασε κιόλας στους αγώνες του Ρίο με τη σημαία των προσφύγων. Ιμπραήμ, να πεις και εσύ δύο λόγια. Σίγουρα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα να ξεκινήσω να μιλήσω είναι συγχαρητήρια για την εθνική ομάδα για κολύμβηση. Συγχαρητήρια είναι πάρα πολύ δουλειά. Είναι έκτη θέση στο Ευρώπη, είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Μακάρι ανέβει παραπάνω εθνική ομάδα κολύμβησης. Εσύ, και όλα εσύ πήγες καλά. Για μένα έκανα ρεκόρ. Θα πάμε στο Τόκιο. Για το Τόκιο περιμένω σε λίγες μέρες αποτέλεσμα. Ωραία. Σίγουρα θα κάνω όπως μπορώ να περάσω το Τόκιο. Σίγουρα τι έκανα μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι από μόνος μου, είναι σίγουρα είναι δίπλα μου, είναι εκεί πάρα πολύ τροπή, είναι συνέχεια. Ωραία. Έχεις γίνει ένα κομμάτι από την ελληνική αποστολή, έτσι κι αλλιώς. Είσαι ένα κομμάτι από την ελληνική αποστολή. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να αναδείξουμε αυτή την εξαιρετική συνεργασία. Είναι μαζί μας, Τίνα έλεγε στην κοντά μας, είναι μαζί μας και η ειδική γραμματέας της Ομοσπονδίας, η κυρία Δίνα Σωτηριάδη, και είμαστε όλοι εδώ για να υποδεχτούμε τους αθλητές μας. Εντάξει, ωραία. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί εσείς δίπλα μας.
πολύ μεγάλες προσπάθειες από όλα τα παιδιά. Γυρίζεις με ένα χαμόγελο που φαίνεται και μέσα από τη μάσκα. 3 χρυσά μετάλλια, μια καταπληκτική παρουσία. Μίλησέ μου για αυτή την πορτογαλική εξόρμηση της ελληνικής κολύμβης. Είμαι χαρούμενος για τα αποτελέσματά μου, όχι τόσο για τις επιδόσεις μου. Ευελπιστώ να έχω μια καλύτερη συνέχεια και να βρω τον πραγματικό μου εαυτό, γιατί η πολύμηνη αποχή από τους αγώνες έχει ένα σίγουρα μεγάλο αντίκτυπο και επηρεάζει όλους τους αθλητές. Όπως φάνηκε και στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, είχα 6 συνεχόμενες κούρσες σε 3 μέρες και αυτό με ανάγκασε να αποσυρθώ στην τέταρτη κούρσα μου τα 200 μέτρα μεικτή λόγω μικροτραυματισμού. Τι επίπεδο αγώνων είδες εκεί, πώς βλέπεις ότι θα πάει μια σεζόν προς το τέλος της με τους παραολυμπιακούς αγώνες, τη στιγμή που έχετε περάσει τέτοια αποχή όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Σίγουρα θα μας επηρεάσει, το επίπεδο ήταν κορυφαίο. Όλοι οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Είχε και χώρες εκτός Ευρώπης, είχαν το δικαίωμα να αγωνιστούν. Οπότε αυτό ανεβάζει τον πύχη και τη δυσκολία του πρωταθλήματος. Οπότε γι' αυτό το λόγο είμαι και πολύ χαρούμενος για τα μετάλλια μου. Τι προσωπικούς στόχους έχει ένας αθλητής, ποιοι στόχοι παραμένουν σε έναν αθλητή όταν γυρίζει με τη βαλίτσα του γεμάτη με μετάλλια? Σίγουρα θέλω να παραμείνω σε αυτό το επίπεδο και όπως είπα και πριν, να ξαναβρω τον καλό μου εαυτό και να κάνω ατομικά ρεκόρ, διότι από το 2019 έως σήμερα δεν έχω πραγματοποιήσει κάποιο ατομικό ρεκόρ και αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να γίνει μια νέα αρχή μετά την πανδημία που περάσαμε. Είστε για πάρα πολύ κόσμο πρότυπα, σας βλέπει και παίρνει δύναμη από την προσπάθειά σας. Τι θέλεις να πεις στα μικρά παιδιά να έρθουν στον αθλητισμό και σε παιδιά με κινητικά προβλήματα, με αναπηρία, για να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους για τη ζωή? Σίγουρα τα παροτρύνω να αθλούνται, να βγαίνουν από το σπίτι, να κάνει ο καθένας είτε άτομο αναπηρία είτε αρτιμελής, να κάνει δραστηριότητες που τον αντιπροσωπεύουν, που τον κάνουν να νιώθει ευχάριστα, για να περνάει το χρόνο του πιο δημιουργικά, παρά να είναι μέσα στο σπίτι, με ένα κινητό στο χέρι. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο για όλους μας. Είναι κοντά μας και ο Αντώνης Τσαπατάκης. Μίλησέ μου για την προσπάθειά σου στην Πορτογαλία. Ένας αθλητής που σε βλέπω πραγματικά αθλητή, με μεγάλες πλάτες, κολυμβητής όπως πρέπει. Τι προσπάθεια ήταν αυτή που κάνατε εκεί? Στην Πορτογαλία κατέκτησα την τρίτη θέση στα 100 μέτρα πρόστιο SB4 με μια όχι και τόσο καλή επίδοση, αλλά η τρίτη θέση παραμένει τρίτη θέση και πιστεύουμε μαζί με τους προπονητές μου και όλους που αυτούς που με απαρτίζουν ότι το Τόκιο ίσως να μας φέρει ένα ακόμη μετάλλιο. Τι επίπεδο αγώνων είδατε εκεί, πώς αντιμετωπίσατε τους αντιπάλους σας? Είδαμε ένα επίπεδο όχι τόσο αρκετά καλό όσον αφορά τους αντιπάλους μας, αλλά πιστεύουμε ότι στους Παραολυμπιακούς θα γίνει ανατροπή αυτού και ίσως θα υπάρξουν και κάποια καινούρια ρεκόρ και ευελπιστώ να είμαι όσο πιο κοντά μπορώ σε αυτά. Τι είναι η προσωπική στόχη πέρα από τα ρεκόρ? Η προσπάθεια η καθημερινή αθλητική είναι κάτι πολύ δύσκολο. Πώς ανταπεξέρχεστε, όχι με άτομα με αναπηρία ή όχι, γενικά η αθλητική προσπάθεια, πώς ανταπεξέρχεστε σε αυτή την καθημερινότητα? Θα σας μιλήσω για κάτι διαφορετικό, μάλλον θα σας μιλήσω με ένα διαφορετικό τρόπο που αφορά όμως το ερώτημά σας. Όπως είπα πριν λίγο, σε μια εποχή που τα πρότυπα αποτελούνται από την ύλη, δυστυχώς όπως είδαμε και πρόσφατα, δεν θέλω να αναφέρω γεγονότα, σε μια εποχή λοιπόν που τα πρότυπα αποτελούνται από την ύλη των likes, των follows και της τηλεθέασης και έτσι διαπιστώνοντας λοιπόν έτσι με αυτόν τον τρόπο ότι ελάβνουμε ως προς το έρευος όλη η ανθρωπότητα, έρχεται για ακόμα μία φορά ο ελληνικός αθλητισμός να αποδείξει ότι τα πρότυπα χτίζονται με θυσία για το στόχο,
κόπο για το, για το στόχο και αγάπη για αυτόν, αλλά για τη ζωή και για το σύνολο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστάκη, έρχεστε με το μετάλλιο στο στήθος. Τι σημαίνει ένα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για εσάς? Είναι το τέταρτο συνολικά, τρίτο αυτή τη φορά, τρίτος πρωταθλητής Ευρώπης στα 50 μέτρα ελεύθερο για το 2021. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, 1,5 χρόνο πανδημίας. Η χρόνη ήταν κάπως ανεβασμένη, όπως όλων των αθλητών. Ευτυχώς πάμε για το καλύτερο, συνήλθαμε κάπως, με στόχο τους μεγάλους παρολυμπιακούς αγώνες στο Τόκιο. Οι συνθήκες είναι ίδιες για όλους τους αθλητές. Ευτυχώς, ναι. Άρα λοιπόν, επί ίσης όλες, γιατί ο αθλητισμός έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι είναι, ο καλύτερος θα κερδίσει, ο καλύτερος κερδίζει, όλα παίζονται μέχρι την τελευταία χεριά για κλάσματα. Εγώ κέρδισα το μετάλλιο για κλάσματα δευτερολέπτου, όπως κι άλλοι μου αντίπαλοι. Σε άλλα χάνεις, σε άλλα κερδίζεις. Αλλά αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Η στόχη προσωπική, όχι μόνο η αγωνιστική, αλλά γενικά η προσωπική σας στόχη τι είναι? Φέτος στοχεύουμε στους Παρολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και ευελπιστούμε ακόμα 4 χρόνια μέχρι το Παρίσι. Πρώτα Θεός, να είμαστε υγιείς, υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί περνάμε όλοι δύσκολα. Καλή συνέχεια. Κύριε Κωστάκη, είναι πολύ ευχάριστο για μένα που βλέπω όλοι με το μετάλλιο στο στήθος γυρίζετε, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι επιτυχίες που έχετε φέρει. Πώς ζήσατε εσείς τους αγώνες εκεί? Ήταν μια μοναδική εμπειρία αυτή. Σίγουρα όταν κερδίζεις με ένα μετάλλιο στο αγώνισμά σου, αλλά και για τη χώρα σου, αυτό σε κάνει ακόμα πιο δυνατό. Σε γεμίζει υπερηφάνεια και χαρά. Πιστεύω πως δείξαμε πολύ δυνατή προσπάθεια προσωπικά στα 50 μέτρα πρόστιο, στο αγώνισμά μου αυτό. Έλαβα μέρος και σε άλλα αγωνίσματα. Μπήκα στο τελικό, δεν μπόρεσα να κατακτήσω κάποιο μετάλλιο. Όμως σημαίνει ότι είχαμε μια πολύ καλή εικόνα σαν ομάδα μετά από 2 χρόνια. Ο τελευταίος αγώνας ήταν το 2019, το Σεπτέμβριο, στο Παγκόσμιο, στο Λονδίνο, όπου και εκεί κατέκτησα το χάλκινο μετάλλιο στα 50 πρόσωπα και πήρα την πρόκληση για το Τόκιο. Πιστεύω πως η ελληνική κολύμβηση, η ομάδα μας αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή. Το δείξαμε μέσα από τους αγώνες. Η ένατη θέση στην κατάταξη της Ελλάδας στα μετάλλια πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό δείχνει ότι η πορεία προς το Τόκιο θα είναι εξίσου καλή και σίγουρα θα γεμίσει χαρά και ελπίδα όχι μόνο το χώρο του αθλητισμού αλλά και όλους τους Έλληνες. Επειδή μου κλέψατε 2 ερωτήσεις που τις απαντήσατε ήδη, θα κάνω μια τελευταία. Είναι παρακαταθήκη για τον ελληνικό αθλητισμό όχι μόνο των ατόμων με αναπηρία, αλλά γενικά για τον ελληνικό αθλητισμό αυτές οι επιτυχίες? Είναι μια βάση για να χτιστεί ακόμα περισσότερο η προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών και αθλητών για το μέλλον? Σίγουρα, γιατί όταν κερδίσεις ένα μετάλλιο στο αγώνισμά σου και για τη χώρα σου, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά χρόνων που ο αθλητής μαζί με με την Ομοσπονδία και την Παρολυμπιακή έχουν δουλέψει για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Καταλαβαίνουμε ότι όλες αυτές οι αποδόσεις και οι επιτυχίες θέλουν πολύ υπομονή, δύναμη και το αποτέλεσμα αυτό δικαιώνει όλο τον κόσμο και φυσικά τους αθλητές αλλά και όλους τους Έλληνες. Κύριε Καρυπίδη, μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια της εθνικής ομάδας. Πώς ζήσατε αυτούς τους αγώνες στην Πορτογαλία? Ήταν μετά από πολλούς μήνες, αγωνιστήκαμε επιτέλους. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ήταν ένα καλό τεστ για εμάς εν ώψη των Παραλυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και ευελπιστούμε να είμαστε ακόμα καλύτερα προετοιμασμένοι στους Παραλυμπιακούς. Χρειαζόμαστε και άλλους αγώνες μετά από τόσους μήνες αποχής. Νομίζω ότι όλοι δώσαμε εννοείται το καλύτερό μας σε αυτό, αλλά θα πάμε ακόμα πιο δυνατά στους Παραλυμπιακούς Αγώνες. Ποιο είναι το κλίμα στην εθνική ομάδα? Περνάτε τόσες μέρες όλοι μαζί.
Ζείτε πραγματικά σαν ένας, διότι αυτό δίνει ο αθλητισμός, την ένωση των ανθρώπων που συμμετέχουν κάπου. Πώς πέρασαν αυτές οι μέρες εκεί? Αυτές οι μέρες πέρασαν, ήταν μέρες προσαρμογής για μας. Είχαμε καιρό να βρεθούμε όλοι μαζί ξανά, πολλούς μήνες, πάνω από ένα χρόνο κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Γενικότερα, όταν είσαι μακριά από το σπίτι σου και από την πατρίδα σου, και ειδικά τόσες πολλές μέρες, είναι δύσκολο και νιώθεις οπωσδήποτε προσμονή και θέλεις να επιστρέψεις πίσω. Σας βλέπω πάντως γεμάτο και από εκείνη την διαδικασία. Βλέπω χαμόγελο στα μάτια σας, βλέπω ικανοποίηση και άλλο αυτό. Αυτό είναι που δίνει ο αθλητισμός στον άνθρωπο. Ακριβώς, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μετά, γιατί το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς προπονούμασταν, δεν σταματήσαμε καθόλου όλο αυτό το διάστημα από τότε που ξέσπασε ο COVID. Και ήταν δύσκολο να προπονείσαι μόνο και να μην έχεις αγώνες. Τώρα πια νιώθουμε ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, γιατί βλέπουμε ότι οι κόποι μας σιγά σιγά φέρνουν καρπούς. Είναι σημαντικό πολύ. Οι ερωτήσεις μου είναι ίδιες προς την ομάδα, αλλά είναι λογικό. Είστε μεγάλη ομάδα, είστε πολύ επιτυχημένη ομάδα. Ναι, ναι. Η χώρα μας έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια στην Πορτογαλία. Θέλω να μου μιλήσετε για αυτή την προσπάθεια και για το πόσο σημαντικό είναι για το αύριο αυτό που πετύχατε χτες. Αυτή η ομάδα η οποία αντιπροσώπευσε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι μια μεγάλη δυνατή ομάδα. Όλοι οι αθλητές είμαστε μια γροθιά, μπορώ να πω. Γιατί όταν βγαίνουμε έξω και εκπροσωπούμε τη χώρα μας στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν οι διαφορές που μπορεί να έχουμε μεταξύ μας έξω από την πισίνα. Ήμασταν ενωμένοι, ήμασταν δυνατοί, το αποδείξαμε και στους αγώνες, φέραμε πολλά μετάλλια, φέραμε πολλές διακρίσεις. Οι χρόνοι που έχουμε κάνει έχουν ανέβει στην παγκόσμια κατάταξη και η συμμετοχή μας στο Τόκιο είναι πιο κοντά από ό,τι ήταν. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, τον στήριζε, τον συμπαραστακότανε. Αυτή είναι η ομάδα. Πόσο σημαντικό είναι το ότι φοράτε το εθνόσημο, ότι είστε μέλη της εθνικής ομάδας της χώρας? Δεν υπάρχει πιο, για μένα, κάτι πιο ιερό. Υπάρχει ο Θεός, υπάρχει η θρησκεία μου, υπάρχει η οικογένειά μου, υπάρχει το εθνόσημο. Δεν μπορεί να ακουστεί ρατσιστικό, αλλά όταν αφορά το εθνόσημο, εκπροσωπώ όλους τους Έλληνες. Εκπροσωπώ τον κάθε Έλληνα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Το σέβομαι, το αγαπάω και προσπαθήσω και θα προσπαθούμε όλοι, και εγώ προσωπικά, να το έχω πάντα ψηλά. Να μην το προδώσω ποτέ. Μόνο ρατσιστικό δεν ακούγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας που είστε δίπλα μας, μας συμπαραστέκεστε. Βγαίνουν οι προσπάθειές μας προς τα έξω, ακούγονται, μαθαίνει ο κόσμος τι είσαι αθλητισμός, πρωταθλητισμός, τι είσαι αθλητισμός στα άτομα με αναπηρία, και γενικά ένα μπράβο και στα παιδιά, στους αρτιμελείς που καταφέρανε το ακατόρθωτο με χρυσά μετάλλια, με μετάλλια χάλκινα, συμμετοχές στο Τόκιο, που ευελπιστούμε να δούμε τα πρώτα μετάλλια στην πισίνα από τους αθλητές της αρτιμελείας. Συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά και σε όλους σας. Να είστε καλά. Κύριε Σιάπο, μια πολύ επιτυχημένη αποστολή. Είστε αρχηγός αποστολής, άρα είστε ο άνθρωπος που έχει ζήσει τα πάντα εκεί. Δηλαδή, του κάθε αθλητή είναι δική σας εμπειρία. Πώς ζήσαν οι αθλητές μας αυτή την εμπειρία, πόσο δυνατές στιγμές ζήσατε στη Μαδέιρα? Ήταν, καταρχήν, σαν μέλος ΔΣ της ΕΟΜΑΜΕΑ και έφορος εθνικών ομάδων, ήμουν υπεύθυνος για όλη την αποστολή. Ήταν μια αποστολή με αρκετές δυσκολίες. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχαμε σε μια αποστολή με συνθήκες της φούσκας, όπως γνωρίζετε, λόγω COVID. Ήταν πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα. Εδώ πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στους Πορτογάλους, γιατί η δουλειά που κάνανε ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ τυπική, προσεγμένη στη λεπτομέρεια. Αυτό πρόσθεται δυσκολίες φυσικά στους αθλητές και στις ομάδες. Εμείς είχαμε και κάποια οργανωτικά προβλήματα στην αρχή. Ευτυχώς τα λυθήκαν πολύ γρήγορα. Μετά οι αθλητές επικεντρωθήκαν αποκλειστικά στο στόχο τους και ήταν μια μεγάλη επιτυχημένη παρουσία. Να σκεφτούμε ότι μια χώρα σαν την Ελλάδα καταφέρνει και παίρνει 9 μετάλλια και 4 χρυσά είναι κάτι πολύ σημαντικό, και έχουμε την 8η θέση στην κατάταξη στους αγώνες. Ήταν πολύ, πολύ δυνατές οι στιγμές. Φυσικά δεν μπορούσαμε να τις γιορτάσουμε τόσο πολύ, γιατί όπως γνωστό ήμασταν αποκλεισμένοι
στο ξενοδοχείο. Η μόνη μας ελεύθερη μέρα ήταν το Σαββάτο βράδυ, λίγο πριν φύγουμε, που μπορέσαν και τα παιδιά να βγουν λίγο και να χαλαρώσουν λίγο στην πόλη του Φουντσάλ που μας φιλοξενούσε. Μετά από μια τόσο δύσκολη περίοδο, 1,5 έτους, που πραγματικά όλοι περιμένετε να ξαναβρεθείτε σε αγώνες, πώς ήταν το κλίμα μέσα στην εθνική ομάδα και πώς ήταν το κλίμα μεταξύ των αθλητών από διαφορετικές χώρες που όλοι ξαναβρέθηκαν? Γιατί νομίζω καλά είναι τα μετάλλια, αλλά γιορτή σαν το να βρίσκονται αθλητές μεταξύ τους δεν υπάρχει. Σίγουρα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τα παιδιά να βρουν συναθλητές τους από όλο τον κόσμο που είχαν να τους δουν πάνω από 1,5-2 χρόνια, γιατί όλοι είναι σε απραξία αγωνιστική σε διεθνείς αγώνες. Σημαντικό το ότι βρεθήκαμε όλοι μαζί σαν εθνική ομάδα σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα. Ήταν πολύ έντονα τα συναισθήματα και πάνω απ' όλα ήταν η αίσθηση ότι ξαναμπαίνεις σε μια κανονικότητα, ότι ξαναμπαίνεις σε αγωνιστική περίοδο επίσημη, και έχοντας βεβαίως και μπροστά το Τόκιο, ήταν το μεγάλο βήμα. Γιατί εντάξει, κάποιοι αθλητές μεμονωμένα συμμετείχαν σε κάποια meetings, σε κάποια τουρνουά, αλλά οργανωμένη αποστολή σε ένα τόσο μεγάλο γεγονός με 40 κράτη και 400 αθλητές ήταν πρώτη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πανηγυρίζετε πάντα καλές στιγμές. Ελπίζουμε να είστε καλά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και καλωσορίζω τους αθλητές μας. Είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά, όπως όλοι ξέρετε. Κάνανε πολύ μεγάλη προσπάθεια οι αθλητές για να μπορέσουν να καταφέρουν να κάνουν αυτές τις τόσο μεγάλες επιδόσεις. Εμείς σαν Ομοσπονδία είμαστε αρρωγοί στην προσπάθειά τους και παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά μας ήταν δύσκολα, καταφέραμε με μεγάλη προσπάθεια να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αποστολή, γιατί η αποστολή μας ήταν μεγάλη. Σε συγκριτικά με άλλες χώρες, ήμασταν από τις πιο μεγάλες αποστολές. Και τελικά δικαιωθήκαμε, διότι η προσπάθεια των αθλητών μας έφερε αυτές τις επιδόσεις, τα μετάλλια και τις πολύ καλές θέσεις. Βεβαίως τώρα μπροστά μας έχουμε το Τόκιο. Η χώρα μας έχει πάρει θέσεις, δεν έχει πάρει ονομαστικές θέσεις. Οπότε εδώ τώρα θα δούμε και μετά το Πανελλήνιο ποιοι αθλητές θα προκριθούν για το Τόκιο. Θεωρούμαστε μία χώρα με υψηλή θέση στο ranking όσον αφορά τα μετάλλια και αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας, γιατί όπως ξέρετε εμείς είμαστε εθελοντές και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους αθλητές και τους προπονητές τους φυσικά. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενη για την επιτυχία της αποστολής και με δεδομένο ότι η προηγούμενη περίοδος ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσα πράγματα συνέβησαν δυσάρεστα λόγω της πανδημίας. Το γεγονός ότι ο αθλητισμός δεν είχε καμία ευκαιρία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα πραγματικά ήμουν συγκρατημένη ως προς τις προσδοκίες μου για αυτή την αποστολή. Αλλά ακόμη μία φορά οι αθλητές μας δώσανε δείγματα του μεγάλου ψυχικού τους σθένους και της πραγματικής τους επιθυμίας για διάκριση. Θεωρώ ότι ήταν μια επιτυχημένη πραγματικά αποστολή, 9 μετάλλια. Βάλαμε το λιθαράκι μας για το Τόκιο και είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Άλλωστε είναι και η πρώτη αποστολή που υποδέχομαι ως νέα πρόεδρος και θέλω να πιστεύω ότι θα πάει γούρι. Θα πω ότι ένα κακό έχουν οι επιτυχίες, δίνουν υποσχέσεις για τη συνέχεια. Υπάρχει αύριο, έχει και μερικούς αθλητές που είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, έχει και μερικούς που είναι νεαροί, αλλά σίγουρα πολλά παιδιά από πίσω βλέπουν την ευκαιρία τους και αυτά να ανδρωθούν μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Έτσι ακριβώς. Πόσο σημαντική είναι αυτή η συνέχεια? Η συνέχεια φυσικά είναι σημαντική και καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για αυτή τη συνέχεια. Μετά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη μέσα στην Ομοσπονδία έχει συγκροτηθεί η Επιτροπή Ανάπτυξης και έχει όλο αυτό το δύσκολο έργο αναλάβει. Οπότε νομίζω ότι
Με πολλή προσπάθεια και δουλειά και προσήλωση τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά και θα έχουμε συνέχεια, γιατί ομολογουμένως η μέχρι σήμερα πορεία ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη και επιτρέψτε μου τον όρο, έχουμε λίγο κακομάθη. Και επειδή κακομάθαμε, πρέπει να προσπαθήσουμε για το καλύτερο στο μέλλον.